Γεια σας. Είμαι η Ελένη, είμαι αστροφυσικός. Αφήστε την αυτή. Εγώ θα σας τα πω σήμερα. Είμαι η Έλενα και θα σας πω μια ιστορία για το σύμπαν. Για τα εκπληκτικά και μικροσκοπικά αντικείμενα. Το ξέρατε ότι η NASA θέλει να χρησιμοποιήσει τα Pulsar σαν κοσμικούς πλοηγούς ή GPS. Επιστημονική φαντασία, ε? Ναι, οκ. Αλλά τι είναι τα Pulsar? Απλά. Τα Pulsar είναι αστέρες νετρονίων, τα οποία έχουν πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, εκπέμπουν πίδακες ή αλλιώς ακτίνες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και περιστρέφονται με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, σαν τρελά, γύρω από τον εαυτό τους. Τα Pulsar ανακαλύφθηκαν από την Jocelyn Bell το 1967. Ω ναι. Και σήμερα γνωρίζουμε πάνω από 2000. Ω ναι. Είναι πραγματικά μαγευτικά αντικείμενα. Το όνομά τους θυμίζει παλμό. Τικ-τακ, τικ-τακ. Το ίχνος τους όταν ανοιχνευτεί είναι σαν τους χτύπους μιας καρδιάς, μιας κοσμικής καρδιάς. Μιας καρδιάς ενός ερωτευμένου, που πάλεται ταχύτατα. Σαν κάποιου που το κυνηγάει φάντασμα, σαν να πάει να σπάσει. Αυτοί οι αστέρες λοιπόν πάλονται περιοδικά. Και τι εννοούμε λέγοντας περιοδικά? Σίγουρα όχι το χου. Εννοούμε ξανά και ξανά και ξανά. Βλέπουμε τον παλμό τους τώρα και μετά από ένα δευτερόλεπτο και μετά από άλλο ένα και ούτω καθεξής. Ένα Pulsar μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτο έως κάθε δευτερόλεπτο, με ακραίες περιπτώσεις να περιστρέφονται κάθε λεπτό. Τα Pulsar είναι σαν κοσμική φάρη και πρέπει να είμαστε τυχεροί για να τα παρατηρήσουμε. Πρέπει δηλαδή οι ακτίνες τους να περάσουν από μπροστά μας, ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό το φως είναι που ανοιχνεύουμε και ονομάζουμε παλμό. Θα ρωτήσετε, ποια είναι η διαφορά από τους αστέρες νετρονίων? Μισό, να μας τα πει η άλλη. Καμιά φορά τα λέει καλά. Η διαφορά είναι η ύπαρξη πολύ ισχυρού μαγνητικού πεδίου, που προκαλεί την εκπομπή στα ραδιοκύματα, καθώς αυτά περιστρέφονται ταχύτατα. Επίσης, τα Pulsar εκπέμπουν στις ακτίνες Γ και έχουν παρατηρηθεί και στις ακτίνες Χ. Είναι ένα από τα τελικά στάδια εξέλιξης ενός άστρου. Ένα άστρο με μάζα 8 φορές αυτή του ήλιου μας, αφού κάψει όλο το υλικό του, θα εκραγεί σε σούπερνόβα. Και αυτό που μένει είναι ένας μικροσκοπικός πυρήνας, ένας αστέρας νετρονίων. Είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, γύρω στα 10 με 20 χιλιόμετρα, όσο μία πόλη. Και είναι τα πιο πυκνά αντικείμενα στο σύμπαν. Για να φανταστείτε, αν είχαμε ένα κουτί από σπίρτα με το υλικό τους, τότε αυτό θα ζύγιζε δισεκατομμύρια τόνους. Και πώς τα παρατηρούν, αν είναι τόσο μικρά? Μέσω των ραδιοκυμάτων. Οι αστροφυσικοί μελετάνε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων και προσπαθούν να βρουν περιοδικά σήματα, επαναλαμβανόμενα δηλαδή. Ο όγκος των δεδομένων είναι τόσο μεγάλος που πολλές φορές χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να φτάσουν πιο γρήγορα στη μεγάλη ανακάλυψη. Και από τι αποτελούνται? Άσε, αυτό θα το πω εγώ. Η ατμόσφαιρά τους αποτελείται από στοιχεία όπως υδρογόνο, ηλίο και άνθρακας. Ο εξωτερικός φλοιός από πυρήνες ατόμων και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Ο εσωτερικός φλοιός από βαρέα άτομα και ελεύθερα νετρόνια και ηλεκτρόνια. Ο εξωτερικός πυρήνας είναι μια κβαντική σούπα από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Και ο εσωτερικός πυρήνας δεν ξέρουμε. Σίγουρα από πολύ πυκνή ύλη, τη σύσταση της οποίας δεν γνωρίζουμε ακόμα. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά είδη Pulsar. Θα σας πω για το πιο κακό. Αυτό που βρίσκεται σε διπλό σύστημα με ένα άλλο αστέρι και τρέφεται από αυτό. Τον φάει ύλη και ενέργεια. Έχουν και αυτά τη σκοτεινή τους πλευρά. Φεύγω τώρα. Θα σας τα πει η άλλη, η καλή. Ξέρετε τι είναι σπάνιο? Να βρούμε ένα διπλό σύστημα όπου και τα δύο αντικείμενα να είναι Pulsar. Σίγουρα οι αστροφυσικοί έχουν ανακαλύψει χιλιάδες Pulsar μέχρι τώρα. Όπως το πιο γρήγορα περιστρεφόμενο ή το πιο μικρό σε μάζα. Αλλά μέχρι σήμερα έχει ανακαλυφθεί μόνο ένα διπλό σύστημα όπου και τα δύο αντικείμενα είναι Pulsar. Είναι απλά θέμα τύχης να παρατηρήσουμε ταυτόχρονα παλμούς και από τα δύο Pulsar. Για να γίνει αυτό, πρέπει και οι δύο ακτίνες να περάσουν ταυτόχρονα από μπροστά μας. Η μελέτη τέτοιων αντικειμένων βοηθά στην κατανόηση της εξέλιξης των άστρων, την επαλήθευση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, καθώς και τη μελέτη βαρυτικών κυμάτων που προκαλούνται από τη σύγκρουσή τους. Οκ. Τους κούρασες. Τώρα η σειρά μου. Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση?
Ότι η NASA λέει θέλει να χρησιμοποιήσει τα πάλσαρ για να ταξιδεύει στο διάστημα. Τι! Ακούστε λοιπόν, η περιοδικότητά τους είναι τόσο σταθερή που για χρόνια ήθελαν οι μηχανικοί διαστημοπλοίων να τα χρησιμοποιήσουν σαν πλοηγούς μέσα στο αχανές σύμπαν. Σαν κοσμικά GPS. Πώς? Μετρώντας μικροσκοπικές διαφορές ανάμεσα στους παλμούς, κατάφεραν να καθορίσουν τη θέση του πάλσαρ με ακρίβεια 5 χιλιόμετρων και έκαναν το πείραμα. Ο ανιχνευτής Νάισερ, που βρίσκεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε τροχιά γύρω από τη Γη, κατάφερε να υπολογίσει τη θέση του σε σχέση με τη θέση ενός πάλσαρ. Ακούγεται τέλειο! Και σε λίγα χρόνια, ίσως παίρνουμε και εμείς το αμάξι μας για μια βόλτα στον Άρη, έχοντας ως πλοηγό τα πάλσαρ.